Λοιπόν, πηγαίνω στο πρώτο θέμα. Εμείς πριν από δύο χρόνια, κάτω από τις ανάγκες εκείνης της εποχής, με μια κυβέρνηση που υπόσχεται ότι υπάρχουν λεφτά και λεφτά δεν υπήρχαν, μας οδήγησε στα άκρα, μας είπε θα κλείσουν νοσοκομεία, σχολεία, νηπιαγωγεία κτλ. Και ο μόνος δρόμος είναι αυτός. Είπαμε λοιπόν ναι, μόνο στο άρθρο 1. Μόνο. Ξεκάθαρα δεν ψηφίσαμε το υπόλοιπο μνημόνιο και υπάρχουν τα πρακτικά και υπάρχουν και μανισκοπημένες ομιλίες στη Βουλή. Από εκεί είμαστε σταθρά στο όχι. Είπαμε όχι στο μεσοπρόθεσμο, στο δεύτερο στην ουσία μνημόνιο και στους εφαρμοστικούς νόμους που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία που είχε πει όχι στο μνημόνιο και πήγε στο ναι. Από εκεί πέρα, εμείς είδαμε ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν μπορούσε να προχωρήσει το πρώτο μνημόνιο και θέλαμε να φύγει. Φώναζε η κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας κατ' επανάληψη και στο δικό σας δελτίο πάνω 5-6 φορές. Κατορθώσαμε, εν πάση περιπτώσει, να σπρώξουμε κι εμείς. Γιατί, θεωρούσατε ότι η χώρα είναι στο χείλος της καταστροφής και πιστεύατε ότι αν δεν γίνει μια ευρύτερη συνεργασία πολιτικών δυνάμεων, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Αυτό λοιπόν έγινε. Εσείς ήταν προτεργάτη. Γιατί φύγατε στον παραπέντε, λίγο πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Ρόικα. Να απαντήσω. Εγώ όταν λοιπόν μπήκα μέσα, θυμίζω ότι το σύστημα ήθελε το αποκατάστατο του κ. Παπανδρέου. Ο κ. Σαμαράς είχε συμφωνήσει με τον κύριο Παπανδρέου για τον κύριο Πελτσάνικο. Του είπα: πολύ καλό για πρόεδρο, δεν κάνει για πρωθυπουργό. Θα μα πάει στη δραχμή πριν ξεκινήσει η ορκομοσία. Και πέτυχα να γίνει ο κύριο Παπαδήμο. Τα θυμάστε εξάλλου, κάνετε και ζωντανέ συνδέσει. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία, εγώ άρχισα να καταθέτω μια σειρά σκέψεων και ιδεών. Είδα λοιπόν ότι κάποιε από αυτέ δεν μπαίναν καν σε συζήτηση. Του είπα εύνη, θυμάμαι κάποιο, να πάμε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μου είπαν: όχι, θα δημιουργεί ταραχή. Τους είπα λοιπόν ότι ο κορυφαίος επίτροπος Ευρώπης ήρθε και μου είπε: απαλλάξτε μας εσείς η Ελλάδα που είχε το πρόβλημα από την απόλυτη επικυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Μέρκελ. Τους το είπα σαν θέμα. Τρέμανε. Τους είπα: Πάμπερς μέσα εκεί. Πρόσωπο με πρόσωπο. Το πήγα μόνος μου. Πήγα την υπόθεση διάσκεψη των Προέδρων και εν συνεχεία στην Ολομέλεια. Και τότε ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Ευρώπη η αντίστροφος μέτρηση υπέρ της Ελλάδος και των Ελλήνων. Δεν με ακολούθησαν. Τους είπα: πόσα λεφτά θα δώσουμε στους τραπεζίτες? Μου είπαν 30 δισεκατομμύρια. Τι θα πάρουμε μετοχές? Τι μετοχές? Ακόμα δεν ξέρουν. Και σήμερα δεν ήξερε ο κύριος Βενιζέλος. Λέω: εν πάση περιπτώσει, αυτά τα 30 δισεκατομμύρια που θα πάρουμε μετοχές, γιατί δεν τα δίνουμε στα ασφαλιστικά ταμεία που σήμερα με αυτόν τον τρόπο κύριε που γίνεται, πρόεδρε, τα έχουμε αρπάξει, τα έχουμε διαλύσει. Να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Και μου είπανε όχι και σε αυτό. Εντάξει. Είχα λοιπόν να ολοκληρώσω, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και εξάλλου 15 ημέρες δεν είχα δυνατότητα να το πω από αυτόν τον διάβλο. Έθεσα λοιπόν το εξής θέμα. Μου ζητάτε σε μία ώρα, αφού δεν ξέρατε καν να μεταφράσετε το κείμενο και είχατε απέτηση να το μεταφράσουμε εμείς, δεν μπορεί στο Υπουργείο Εξωτερικών κατά ομολογία του Πρωθυπουργού να μεταφράσει και φωνάξανε ειδικούς από το Υπουργείο Οικονομικών, σε μία ώρα να αποφανθώ ναι ή όχι για 40 χρόνια για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου. Του ζήτησα λοιπόν από πολύ προηγούμενες ώρες, κύριε, θέλω να έχω μια ρητή διαβεβαίωση από το ελεκτικό συνέδριο της χώρας. Όταν εμείς οι τρεις έχουμε συμφωνήσει και υπάρχει νόμος στη Βουλή που λέει κάθε σύμβαση του Ελληνικού Δημασίου πάνω από ένα εκατομμύριο θέλει έγκριση, να το έχω. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν είχαν δοθεί αυτές οι εγγυήσεις, εσείς δεν θα είχατε αντίρρηση να προχωρήσει η όλη υπόθεση? Θα ήταν σοβαρό κίνητρο να επιχειρηματολογήσω, να προσπαθήσω κι άλλα, να σας πω μερικά πράγματα. Αλλά κυρία Τρέμη, δεν είχα ούτε ρητή διαβεβαίωση από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι με αυτό σήμερα βγαίνουμε. Αλλά σήμερα όλος ο κόσμος λέει. Όλος ο κόσμος λέει σήμερα. Αφήστε με την πρόταση. Όλος ο κόσμος σήμερα λέει. Όλος ο κόσμος και η ίδια το χρηματιστήριο έπεσε. Ο οίκος Φίτς μας υποβίβασε, μας υποβάθμισε. Αν ήταν καλή συμφωνία, γιατί να μας υποβαθμίσουν? Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο έβλεπε. Εγώ πάντως είδα τελευταία μια διαφορετική πρόταση που κατατίθεται. Βεβαίως. Την καταθέσατε εσείς, μια περίοδο χάριτος. Για να πληρώνουμε ένα μικρό μέρος του χρέους μας. Αν θυμάμαι καλά, είπατε 10%. Πλήρη πρόταση. Και μετά. Και την οποία επαναλαμβάνει ο ελληνικός λαός. Την έθεσα χθες τον κύριο Βενιζέλο και μας απάντησε: αυτό είναι χρεοκοπία, λέει. Διότι δεν ξέρω τι λέει ο Μάρτιο. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι χρεοκοπία. Η χώρα από αύριο που θα βγούμε στις αγορές, να πούμε, μαζεύεται, είναι σε πιστωτικό γεγονός μέχρι τη μέρα που θα κλείσει. Η προεκλογική περίοδος θα έχει τη χώρα πτωχευμένη. Ωραία. Να σας κάνω την ερώτηση απλά. Ο κύριος Σαμαράς είπε το μνημόνιο 2 είναι εξίσου κακό με το μνημόνιο 1 ως προς τις περικοπές, τη λιτότητα και την ύφεση, αλλά είναι απείρως καλύτερο από το μνημόνιο 1, γιατί τουλάχιστον κόβει χρέος, αφαιρεί χρέος. Έδωσε είναι ένα πολύ επιχείρημα. Χειρότερο. Είναι εσείς, πολύ χειρότερο. Εσείς κατά τι βρίσκεται το μνημόνιο 2 χειρότερο από το μνημόνιο 1 που ψηφίσατε? Πρώτον, να μου πείτε ποιος βολεύεται. Βολεύονται οι δανειστές.
έχουν κουρελόχαρτα εκεί που είναι σήμερα τα πράγματα και παίρνουν 50% ομόλογα 3α, τα ισχυρότερα ομόλογα σήμερα στον πλανήτη. Δεύτερο, παίρνουν τράπεζες 30, λένε 40. Πώς? Κουρεμένα, κατά 53%. 50%, αλλά παίρνουν σίγουρα από κάποιον που δεν έχει Σωστά. και ένα σακούλι άχυρα. Λοιπόν, δεύτερο, παίρνουν τραπεζίτες 30 με 40 δισεκατομμύρια. Χωρίς να δίνουν τις μετοχές εις ασφαλιστικά ταμεία που ζήτησα εγώ, τα οποία έχουμε αρμέξει, τα οποία έχουμε πνίξει. Και θα ήταν ένα κίνητρο για την τρίτη ηλικία να τους πεις προς τα έξω, κάντε κουράγιο, έχετε εξασφαλίσει όμως τα γυρατιά σας τα υπόλοιπα. Τρίτον, 6 δισεκατομμύρια για να δώσουν σε εκείνους που προστάει το κράτος από το κεφάλαιο και για ανάπτυξη τίποτα. Τους είπα λοιπόν, ωραία, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να υλοποιηθεί η απόφαση των Βρυξελών της 21 Ιουλίου που είχε ένα σχέδιο Μάρσαλ. Να μας δώσουν κάποια λεφτά να ρίξουμε στην ανάπτυξη, να προχωρήσουμε. Ναι. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Και το κερασάκι επί της τούρτας. Δεν κατάλαβα γιατί το Μνημόνιο 2 είναι χειρότερο από το Μνημόνιο 1. Μα το Μνημόνιο 1 δεν είχε τόσους φιχτούς όρους, κύριε Τσίμα. Για όνομα του Θεού. Εδώ δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Το ότι μας χαρίζεται χρέος 107. Και αυτό το οποίο κρύβεται είναι τον Ιούνιο. Έρχονται δυσβάσταχα μέτρα. Αυτό αφορά εάν για 325 μόλις εκατομμύρια, για 325 μόλις 325, κόβουν τις κυρίες συντάξεις, κόβουν τις επικούρικες συντάξεις, κόβουν τον ΑΤ, για 5 δισεκατομμύρια που ζητάει το μνημόνιο, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Τι αιματοξυσία θα γίνει, τι άλλο. Γιατί δεν το ψηφίσατε, θέλω να πω, είναι, γιατί δεν ψηφίσατε την... το PSI, δηλαδή το θέμα την ανταλλαγή των ομολόγων, υποτίθεται ότι με αυτό μας αφαιρεί 107 δις χρέος. Είναι κάτι το οποίο εσείς θεωρείτε ότι είναι κακό? Πιστεύω ότι η πρόταση που έκανα εγώ ήταν πολύ πιο ρεαλιστική και πιο εφαρμόσιμη. Είναι ατελέσφαιρο αυτό το πράγμα. Πάντως, όταν μπήκατε στην κυβέρνηση, αυτή τη βάση. Τι να δεχτώ, κυρία Τρέμη, ότι μας παίρνει το ταμείο από την Ελλάδα. Δηλαδή, το ταμείο δεν είναι στην Τράπεζα Ελλάδος πλέον. Μεταφέρθηκε το ταμείο της Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Δεν μας έχουν εμπιστοσύνη. Και δεν θα βάζουν μόνο τα λεφτά από τη Δανειακή Σύμβαση και τα δικά μας λεφτά θα πηγαίνουν εκεί. Πρώτα θα πληρώνουν οι δανειστές και μετά οι Έλληνες. Λάθος. Δεν το δέχομαι. Είναι απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Θα μας βάλουν επιτρόπους σε κάθε Υπουργείο. Δηλαδή, ο κάθε Υπουργός για να υπογράψει ένα ένταλμα 100 ευρώ θα πηγαίνει στον επίτροπό του. Είναι σοβαρά πράγματα και θέλετε να τα δεχτώ όλα αυτά. Να καταλάβω, κύριε Πρόεδρε, ότι σε περίπτωση που μετά τις εκλογές δεν υπάρχει αυτοδυναμία και υπάρχει θέμα κυβέρνησης συνεργασίας, εσείς δεν μετέχετε. Σε περίπτωση που μετά τις εκλογές δεν υπάρχει αυτοδυναμία και υπάρχει θέμα κυβέρνησης της εθνικής ενότητας και συνεργασίας, εσείς δεν μετέχετε. Μου λέτε δηλαδή να προσανατολιστώ ανάμεσα στον κομμουνισμό και στον νεοφιλελευθερισμό. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο, νεοφιλελευθερισμό έχουμε. Εγώ θα την προτάξω τον πατριωτισμό. Το αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας για μια κυβέρνηση σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία? Αυτό το διατάξει ο εκλογέας, αλλά πάση πτώση, όπως είπε και στη Βουλή σήμερα και νομίζω ότι το αντελήφθησαν όλοι πολύ καλά και κανείς τουλάχιστον δεν το αρνήθηκε, είναι ότι έχουν συμφωνήσει μια κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, καλά, αν σας λέγανε, το άκουσα αυτό που είπατε στη Βουλή, το ακούσαμε όλοι μας. Ο ένας να εξαγνίσει τα νομίματα του άλλου. Άλλο γιατί σας λέω, δεν αν σας πούνε, έλα και εσύ Καρατζαφέρη, θα πάτε. Η Ελλάδα δεν έφτασε εδώ που έφτασε, μόνη της, δεν φταίνει οι Έλληνες, δεν έπαψαν να έφορος η γη μας, δεν έπαψαν να είναι επενδυτικοί Έλληνες, απλώς κυβερνήθηκαν από ακουβούς κυβερνήτες που πήραν μηδενικό χρέος το 1974 και το έφεραν στα 360. Δύο χρόνια αυτό δεν ζητάγατε, δεν τους καλούσατε, δεν λέγατε Αντώνη πήγαινε τον Γιώργο, συναντηθείτε να σας φέρω εγώ κοντά να εγώ έλεγα μια κυβέρνηση, εθνικής ευθύνης. Ναι. Τελικά αυτό το οποίο ήταν κάθε τι άλλο παρά ευθύνη. Ο κύριος Σαμαράς σφύριζε διάφορα, δεν έβαλα εγώ, δεν είμαι μέσα, είναι η κυβέρνηση του Πασόκ. Το Πασόκ ήταν 40 μέσα και κοιτάζανε πώς θα βολευτούν εκλογικά μεταξύ τους. Δεν ήταν, κύριε Τσίμα, εγώ είχα 4 υπουργούς και συγκυβερνούσα. Για να τα κλωτσίσω αυτά, καταλαβαίνετε τι είδα. Και είδα πράγματα τα οποία ανατριχιάζουν. Ανατριχιάζουν, κύριε Τσίμα, αύριο το πρωί θα πούμε το αέριο και δεν θα έχουμε δικαίωμα να πάρουμε ένα μπετόνι εμείς η Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν είναι τρομακτικά και δραματικά και είναι η αλήθεια. Και χρειάζεται να μιλήσει. Εκποιήθηκε η Ελλάδα και εχωρήθηκε εις τις ανάγκες που έχει η κυρία Μέρκελ και το κογκλάβιό της. Όχι Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η κυρία Μέρκελ δεν συνεδριάζει Βρυξέλλες, συνεδριάζει ένα πύργο έξω από το Βερολίνο με Ολλανδία, Αυστρία, Φιλανδία και σχάτως και το Λουξεμβούργο και γι' αυτό αγρίεψε ο κύριος Γιούνκερ. Εγώ σε αυτό το πράγμα δεν υποτάσσομαι. Μάλιστα. Ας υποταχθούν οι άλλοι. Και βεβαίως βάλαν τις υπογραφές τους, οι οποίες θα τους κυνηγάνε ως ερηνίες για όλη τους την πολιτική ζωή.